Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τη Xiaomi. Γενικά, σε όλα μου τα βίντεο με τα κινητά, τα Xiaomi που κάνω, μου λέτε όλο Xiaomi φέρνεις, άλλες μάρκες δεν έχει, τι γίνεται με τη Xiaomi, από εδώ από εκεί. Γενικά, προσπαθώ σε αυτό το κανάλι να φέρνω πραγματάκια τα οποία είναι οικονομικά, τα οποία είναι αξιόπιστα, τα οποία κάνεις απλά και ωραία τη δουλειά σου. Με βόλεψε πάρα πολύ Xiaomi τα τελευταία χρόνια και από όταν ξεκίνησα το κανάλι εδώ και 3,5 χρόνια. Και από πριν έπαιρνα Xiaomi κινητά, δηλαδή πριν δείτε εσείς τα πρώτα βίντεο, δηλαδή από το 2015 είμαι έτσι με τα Xiaomi κινητά στην οικογένεια. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ στα Xiaomi κινητά είναι ότι παίρνεις κάτι πάρα πολύ καλό σε πάρα πολύ καλή τιμή. Όσο ανεβαίνει αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων, π.χ. θυμάμαι 2015 έπαιρνες μία i4 με 200 ευρώ ναυαρχίδα τότε. 2015-16 έπαιρνες μία i5 ναυαρχίδα με 250 ευρώ, με 240 ευρώ. Πολύ καλές τιμές, είχαν τα ελαττώματά τους, είχαν τις αστοχίες τους σε κάποια πραγματάκια, αλλά έπαιρνες ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό κινητό με πάρα πολύ λίγα λεφτά. Όσο περνάει ο καιρός και όσο μια εταιρεία γίνεται πιο γνωστή, ανεβαίνει και ανεβαίνει. Και σε ένα site είχα διαβάσει ότι ποιο είναι το κόλπο που κάνει Xiaomi και μας εκμεταλλεύεται όλους εμάς για τη διαφήμισή της, είναι αυτό, ότι όλοι κάνουμε κανάλι ή παρουσιάζουμε προϊόντα σε sites, στο YouTube και γενικά με Xiaomi κινητά, οπότε η Xiaomi δεν χρειάζεται να κάνει κάποια διαφήμιση. Διαφήμιση είμαστε εμείς για τα κινητά της, μαγιά της που μπορεί και το κάνει. Όμως τα Xiaomi κινητά για μένα έχουν δύο θεματάκια, τα οποία σε κάποια κινητά το παρατήρησα, σε κάποια άλλα δεν το παρατήρησα, όπως τώρα με το Xiaomi το Redmi Note 9S. Έχω διαβάσει από πάρα πολλούς ότι έχει πρόβλημα με το Wi-Fi, με συνδέσεις αποσυνδέσεις. Στο συγκεκριμένο το δικό μου που το χρησιμοποιώ εδώ και μια εβδομάδα, δεν έχει κάνει το παραμικρό. Δηλαδή δεν είδα κάποιο πρόβλημα, δεν είδα κάτι. Τώρα θα μου πεις, μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα ναι, το έχω συνέχεια ανοιχτό, το δουλεύω, το κάνω, δεν είδα κάποιο πρόβλημα με το Wi-Fi. Γενικά το κακό με τη Xiaomi είναι ότι επειδή έχει πάρα πολλά κινητά, όταν λέμε πάρα πολλά κινητά, σε κάποιο το λογισμικό έχει θέμα. Και μέχρι να το βρουν, και μέχρι να το βγάλουν για αυτό το κινητό, να το βγάλουν για το παράλληλο, για το παραδίπλα, για το άλλο, περνάει καιρός. Π.χ. θυμάμαι με το Xiaomi το Mi 8 το Lite που είχε όντως θέμα με το Wi-Fi, και το Mi Note 7 που είχα εγώ πέρσι είχε εκείνο θέμα με το Wi-Fi, αλλά μετά με το λογισμικό, με το update, διορθώθηκε. Και κάτι άλλο να σας πω, στα review που κάνω εγώ τα κινητά, κρίνω το κινητό που έχω μπροστά μου. Το δικό μου το κινητό μπορεί να δουλεύει σε όλα καλά. Το δικό σου που θα πάρεις, που είναι πάλι το ίδιο, μπορεί το δικό σου να έχει θεματάκι. Οπότε μην κρίνετε ότι εγώ τα λέω π.χ. όλα καλά ή δεν τα λέω όλα καλά. Εγώ κρίνω για το κινητό που έχω μπροστά μου. Παίρνω μια και μια γενική άποψη το τι παίζει με το συγκεκριμένο κινητό στην αγορά, αλλά εγώ κρίνω τη συσκευή που έχω μπροστά μου πόσο καλά δουλεύει σε μένα. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, εγώ όλα αυτά τα κινητά που σας δείχνω, καλώς ή κακώς τα αγοράζω εγώ. Δεν μου τα κάνει ούτε sponsor είναι, ούτε μου τα δίνουν, ούτε μου τα χαρίζουν. Τα αγοράζω εγώ. Οπότε η άποψη που έχω για ένα συγκεκριμένο κινητό είναι καθαρά 100% δικιά μου άποψη. Δεν είναι ότι μου λέει η εταιρεία π.χ. ή το site, οποιοδήποτε, θα στο δώσω, πες τα λίγο καλύτερα. Οπότε και αυτό το βλέπετε σε πάρα πολλά site και σε πάρα πολλά κανάλια, ότι βλέπεις το άλλο το κοινό του δώσετε μια εταιρεία, πρέπει να πεις 5 καλά πράγματα για να σου ξαναστείλει και εδώ να σε ξαναστείλει. Εγώ εμένα επειδή δεν με νοιάζει, π.χ. βλέπετε σε κανένα βίντεο, δεν λέω κάνε με sub, κάνε με like, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Δεν με νοιάζει με την έννοια ότι κάθε μέρα κάθομαι και κοιτάω πόσοι ήρθατε, πόσοι το είδατε. Χαίρομαι εννοείται και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ στα βίντεο review που κάνω, που πάρα πολύ μου λέτε περιμένω το δικό σου το review για να το αγοράσω ή όχι το κινητό. Και να σας πω ένα πραγματάκι. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε και εμένα και τα διάφορα και τα παραπλήσια έτσι κανάλια στο YouTube που ασχολούμαστε με τα κινητά, με τις αγορές από την Κίνα. Γενικότερα θες να αγοράσεις π.χ. το Mi Note 10 π.χ. ή το Redmi Note 9S ή το Redmi Note 8 Pro. Όντως θέλεις να το αγοράσεις, δεν σου λέω εγώ ντε και καλά να πάω να πάρεις ένα κινητό. Όντως θέλεις να το αγοράσεις, βοήθησε το κανάλι που βλέπεις και που σε βοήθησε να το αγοράσεις, βοήθησε το και αγόρασε το από το κατάστημα, από το link που σου δίνει, θα το πάρεις εννοείται πιο φτηνά.
Εννοείται, δηλαδή λέμε να πάρει κάτι πιο ακριβό από εκεί που θα το παίρνει διαφορετικά. Θα το πάρει πιο φθηνά, και okay, θα περιμένει 10-20 ημέρε για να σου έρθει, αλλά το πάρει πιο φθηνά και θα βοηθήσει το κανάλι, ώστε και το κατάστημα που θα του πει: OK, κάνει καλό τζίρο, οπότε φίλε μου, πάρε 2-3 κινητά να δείξει. Ή να έχει και εσύ ένα budget να πάρει 2-3 κινητά έξτρα να δείξει. Γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου ζητάνε, π.χ. έδειξε το Mi Note 10, δείξε μα το Mi Note 10 Lite. Okay. Επειδή όπως σας είπα, τα αγοράζω εγώ τα κινητά, δεν μπορώ κάθε μήνα να δίνω για κινητά. Και δεν με απασχολεί αυτό. Δηλαδή, okay, το ξέρω ότι σε πολλά κινητά έτσι αργώ να τα δείξω, αλλά είναι επειδή τα κινητά είναι αγορασμένα από μένα. Το άλλο θέμα με τα Xiaomi τα κινητά είναι ότι βγάζει, π.χ. στη Redmi σειρά, βγάζει πάρα πολύ, κάθε τρεις λίγο βγάζει κινητό. Δηλαδή, και αυτό το έχει κάνει φέτος τώρα. Δηλαδή, π.χ. με το Redmi, θυμάμαι Redmi Note 5, Redmi Note 6 είχε κανένα εξάμηνο. Redmi Note 6 Pro με Redmi Note 7 είχε πάλι κανένα πεντάμηνο εξάμηνο. Με το Redmi Note 8 Pro, π.χ. και το Redmi Note 8, που τα έβγαλε Οκτώβριο-Νοέμβριο, μετά από λίγο καιρό, Μάρτιο, έβγαλε Redmi Note 9S. Και τώρα έχει βγάλει το Redmi 10X. Και λες, τι να πάρω από όλα αυτά. Εγώ γενικά στα βίντεο μου σας λέω ότι θα πάρεις το κινητό που σου αρέσει πιο πολύ. Π.χ. εμένα προσωπικά, σαν εμφάνιση, το Redmi Note 8 Pro μου αρέσει πιο πολύ. Μου κολλάει πιο καλά από το Redmi Note 9S. Είναι πολύ παραπλήσια κινητά. Είναι πολύ ίδια κινητά και θα κάνω τις επόμενες μέρες το συγκριτικό ανάμεσα στα δύο, να πω τα 5 πράγματα που θέλω. Αλλά σε μπερδεύει. Και αυτό είναι το χαζό με τη Xiaomi, ότι βγάζει τόσα πολλά κινητά και γενικά είναι τις ιδεολογίες όπως π.χ. είναι και η Samsung και άλλες εταιρείες που σου βγάζει τόσα πολλά κινητά και οπότε σου λέει σε ένα κινητό Samsung ή σε ένα κινητό Xiaomi θα πέσει από τη στιγμή που θες να πάρει ένα Samsung κινητό. Σε έχει μια γκάμα από 100 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ κινητά. Οπότε σου λέει με ό,τι budget και να είσαι θα πέσει ένα κινητό της εταιρείας μας. Οπότε για μένα και το πιο σημαντικό που θέλω να καταλήξω για τα Xiaomi κινητά είναι η αξιοπιστία. Δηλαδή, ο αδερφός μου έχει ακόμα σαν δεύτερο κινητό, έχει το Redmi Note 4. Δουλεύει ακόμα. Okay, έχει θέμα με την μπαταρία του. Okay, δεν την άλλαξε ποτέ, αλλά δουλεύει ακόμα. Μια χαρά. Γενικά είναι αξιόπιστα κινητά και εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ ότι δεν είχα κάποιο πρόβλημα και δεν είχα κανένα πρόβλημα όχι μόνο εγώ, αλλά και στην οικογένεια που. Και οι δικοί μου που έχουν και στους φίλους που πρότεινα και αγόρασαν Xiaomi κινητό, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Πίσω ότι χάλασε, τι έκανε, έρανε, οκ. Okay. Άμα το ρίξει κάτω θα σπάσει. Άμα το κακοποιείς, οκ. Okay. Μετά από 1-2-3 χρόνια μπορεί να μην δουλεύει καλά, τόσο καλά. Αλλά δουλεύουνε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα έτσι με το βιντεάκι για τα κινητά, για τα Xiaomi πόσο καλά είναι. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία που έχει πολύ ωραία κινητά. Από κάτω θα σας έχω link από Banggood με Priority Direct Mail και Priority EU Line να τα πάρετε. Όλα χωρίς τελωνίο, χωρίς τίποτα. Και δεν χρειάζεται να φοβάστε. Σας έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο πώς αγοράζουμε από εκείνα, πώς βάζεις το κουπόνι, πώς βάζεις το ένα, πώς βάζεις το άλλο. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.